Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνεις, φίλε? Νομίζω ότι γυρνάω, καταλάβεις. Εσύ δεν γυρνάς καθόλου. Δεν γυρνάς καθόλου. Καλά τα λοιπά, καλά είμαστε. Για πες τώρα, γιατί έχεις περάσει πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια από τα επαγγελματικά σου χρόνια με το ρεπορτάζ του Πασόκ. Πώς τις είδες εξελίξεις τώρα με την επανεκλογή Ανδρουλάκη, τι περιμένεις να αλλάξει? Νομίζω ότι αυτό που πολλοί περίμεναν να συμβεί στο Πασόκ δεν συνέβη. Η επανεκλογή Ανδρουλάκη είναι στην πραγματικότητα επιλογή συνέχειας. Όχι με τόσο ισχυρή εντολή, γιατί το πρώτος γύρος έδειξε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Μία τετράδα ισοϊψής, θα έλεγα, Γιώργο. Μία τετράδα... Περίπου. Που έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Που θέλανε αλλαγή, αλλά και αυτό ακριβώς οι αυτοί που μείναν εκτός, δηλαδή οι τρεις από τους τέσσερις που λες, στην πραγματικότητα αυτό συζητούν μεταξύ τους και αυτό θα επικαλεστούν εάν χρειαστεί και κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί. Κατά τη γνώμη μου, σίγουρα θα χρειαστεί. Ο κ. Ανδρουλάκης πρέπει να εμφανίσει κάτι νέο πια για να μπορέσει να ισχυροποιήσει τη θέση του κατά το ύψος που θεωρεί ότι πήρε στη δεύτερη Κυριακή με την εκλογή του. Αλλά το νέο είναι πολύ δύσκολο να εμφανίσει ένας παλιός αρχηγός εγνωσμένων ορίων, εγνωσμένων αντιλήψεων, με συγκεκριμένη δραστηριότητα. Δηλαδή δεν θα εμφανιστεί ένας άλλος Ανδρουλάκης, δεν προέκυψε παρθενογέννηση με την εκλογή του. Αλλά θα κινηθεί έτσι όπως ξέρει και θεωρεί ότι πρέπει να κινηθεί, ρίχνοντας ενδεχομένως κάποιο νερό στο κρασί του, αλλάζοντας κάποιες πολιτικές. Αυτό δεν είναι εύκολο. Διαβάζω από έγκυρους συναδέλφους ότι ετοιμάζεται να κάνει αλλαγές στα κομματικά όργανα, δημιουργήσει ένα ισχυρό κέντρο. Αυτό το κέντρο, για να έχει νόημα, πρέπει να είναι κέντρο αποφάσεων. Λέγεται τώρα, μιας και το λες και επειδή το ξέρεις και εσύ από παλιά, η πρόταση να φτιαχτεί ένα όργανο σαν το παλιό εκτελεστικό γραφείο του Πασόκ, που από εκεί περνούσαν όλα. Το παλιό εκτελεστικό γραφείο μπορούσε να υπάρχει και να περνάνε όλα από εκεί, γιατί υπήρχε η καταλυτική παρουσία του Ανδρέα Παπανδρέου. Έχω την εντύπωση ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν ασκεί τόση καταλυτική επιρροή στο κόμμα του, ούτε στα όργανα του. Αν λοιπόν αυτό το όργανο, ως όργανο αποφάσεων, έχει πλειοψηφία Ανδρουλάκη, νομίζω θα έχει καμία αξία. Αν έχει πλειοψηφία των άλλων, νομίζω δεν θα έχει καμία αξία η επανεκκλησία. Το θέμα είναι η σύνθεση. Η σύνθεση πώς θα γίνει. Πάλι. Η σύνθεση είναι πολύ δύσκολο να γίνει, ακριβώς επειδή το Πασόκ έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει καταλυτική, δεν υπάρχει μια ηγετική προσωπικότητα απέναντι στην οποία να είναι υποχρεωμένοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να υποκληθούν οι άλλοι. Ο Παπανδρέου είχε, όπως θυμάσαι από τα παλιά, είχε απέναντί του ισχυρούς αντιπάλους, και ο Σιμίτης και ο Γεννηματάς και άλλοι, και ο Αρσένης σε μια περίοδο. Αλλά όμως κανείς δεν τολμούσε να τον αμφισβητήσει, κανείς δεν θεωρούσε ότι μπορέσει, ακόμα και όταν ήταν άρρωστος και αδύναμος να εμφανιστεί στο δημόσιο χώρο, ακόμα και τότε ήταν πολύ συγκρατημένη απέναντί του. Γιώργο, αν είχε εκλεγεί κάποιος άλλος, θα έβλεπες ότι τα πράγματα θα παίρνουν μια άλλη πορεία, ενώ από αυτούς που ήταν υποψήφιοι? Εγώ όμως πιστεύω ότι με την παρουσία του κυρίου Γερουλάνου θα είχε δοθεί ένα μήνυμα όθησης προς τα μπροστά, ευρύτερης αποδοχής. Ναι. Ο κ. Γερουλάνος έχει ένα προφίλ το οποίο τον καθιστούσε αποδεκτό σε κρίσιμους κόμβους της κοινωνίας, σε κρίσιμα στρώματα της κοινωνίας, και αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργήσει σαν κινητήρια δύναμη. Τώρα νομίζω το Πασόκ είναι υποχρεωμένο να επιστρέψει στα ίδια, τα ίδια Ανδρουλάκη δηλαδή, συν τις αποχρώσεις που θα πρέπει να δώσει και να τις δώσει όμως πέραν σε δηλαδή, το θέμα είναι πόσο νερό θα βάλει στο κρασί του Ανδρουλάκη, είναι το θέμα δηλαδή. Το θέμα είναι αν μπορεί πια να κάνει πολλά πράγματα, γιατί είναι απολύτως βέβαιο ότι τώρα που θα τελειώσουν έτσι αυτές οι επικλήσεις στην ενότητα, στις ισορροπίες κλπ, θα εμφανιστεί η κομματική αντιπολίτευση. Νομίζω πως η κυρία Διαμαντοπούλου, και αυτή είναι η αποστολή της, αυτός είναι ο ρόλος της. Νομίζω ήδη έκανε μια δήλωση που ήταν προς αυτήν την κατεύθυνση, για το ποιες είναι οι πραγματικές δυνάμεις. Ήδη έκανε δύο ή τρεις δηλώσεις, οι οποίες στην πραγματικότητα επιχειρούν να αφαιρέσουν το προνόμιο της πρωτοβουλίας στον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, σαν να ανέλαβε η ίδια τη διεύθυνση του Πασόκ και δίνει οδηγίες στον πρόεδρο που μόλις εξελέγει πώς ακριβώς θα κάνει, πότε θα κάνει το συνέδριο, πώς θα το κάνει, τι θα γίνει με τις διευρύνσεις κλπ.
Νομίζω όμως πίσω από αυτό θα μείνει, πέρα από αυτό, μετά από αυτό θα μείνει ένα ρεύμα στα πλαίσια του καταστατικού του προσώπου, έτσι δεν ήταν αντικαταστατικό, αντικομματικό, ένα ρεύμα εξυγχρονισμού όπως θα θέλει να αυτό παρουσιάζεται. Δηλαδή στην πραγματικότητα το σημειτικό ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσει να ανακτήσει ένα ρόλο μέσα στο ΠΑΣΟΚ, αλλά όμως είναι πια αδύναμο, διότι το κυρίως σημαντικό ΠΑΣΟΚ έχει μετακομίσει στη Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρουμε. Οι βασικοί έτσι, παράγοντες του εξυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ. Όχι μόνο είναι... και στην κυβέρνηση, Γιώργο. Όχι, στην κυβέρνηση. Όχι μόνο. Υπουργείο του Μητσοτάκη. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν εκεί λοιπόν θα υπάρξει μια αναμέτρηση η οποία δεν θα μπορεί να είναι γόνιμη και ενδεχομένως θα οδηγήσει σε άλλες καταστάσεις.